Καλησπέρα, λέγω από την Αθήνα. Καλησπέρα από την Μελβούρνη. Και σου μιλάω στον Ανικό φυσικά. Καταρχάς χαίρομαι πολύ που σε βλέπω και σου μιλάω στον Ανικό γιατί έχουμε συνεργαστεί στο παρελθόν ως συνάδελφο. Πολλά χρόνια. Ναι. Και θα συνεχίσουμε. Και θα συνεχίσουμε. Αλλά εγώ θα σε πάω πίσω πριν από 11 χρόνια όταν έγινε η διάγνωση σε πολύ μικρή ηλικία του γιού σου και βρέθηκε ότι ανήκει στο φάσμα του αυτισμού. Τότε ήσουν στην Ελλάδα και έπειτα από λίγο καιρό από αυτή την εξέλιξη μετακόμισε με την οικογένειά σου στην Αυστραλία. Θα ήθελες να μου πεις το λόγο και τι συνέβη από εκεί και πέρα. Βεβαίως. Ο λόγος ήταν κυριαρχικά το θέμα του παιδιού. Μετά τη διάγνωση στην Ελλάδα από την πανεπιστημιακή κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών, της Ιατρικής Σχολής, και αφού πήραμε και δεύτερη διάγνωση, δεν υπήρχε καμία εμβολία. Άλλωστε, βλέπαμε και εμείς τα χαρακτηριστικά που έχει ένα παιδί στο φάσμα, χωρίς να ξέρουμε αν θα είναι βαριά η περίπτωση, αν θα είναι ελαφριά. Αυτό είναι κάτι που θα το ανακαλύψει στο μέλλον. Αλλά δεν είχε κανείς μας εμβολία, ούτε ειδική ούτε εμείς, ότι ήταν στο φάσμα. Επιχείρησα λοιπόν, όπως κάθε γονιός, να βρω λύσεις στην Ελλάδα, να στηρίξουμε το παιδί. 11 χρόνια πριν ήταν πολύ πιο πίσω τα πράγματα και στην Ελλάδα. Η μόνη πρακτική λύση ήταν να απευθυνθεί σε ιδιώτες, σε γιατρούς, σε λογοθεραπευτές, σε ειδικούς, οι οποίοι αναλάβαναν το παιδί. Απογοητεύτηκα πολύ γρήγορα, γιατί διαπίστωσα ότι κάθισα φυσικά και διάβασα και πάρα πολύ, όπως θα έκανε και καθένας γονιός για να ενημερωθώ για αυτά τα θέματα, και διαπίστωσα ότι κάποιοι από τους ειδικούς καθυστερούσαν την εκπαίδευση του παιδιού, ώστε να έχουν ραντεβού σε μεγαλύτερο μήκος χρόνου και να πληρώνονται αδρά. Δεν άξιζε τον κόπο, γιατί στη μία ώρα ή στις δύο ώρες την εβδομάδα το παιδί δεν προλάβει να μάθει τίποτα. Και επειδή ήταν αποδεδειγμένο επιστημονικά ότι όταν έχεις διάγνωση που είναι αναγκαία σε πρώιμη ηλικία, τρέξε. Τρέξε. Τα χρόνια, τα αμέσως επόμενα χρόνια είναι τα χρόνια που μπορείς να εκπαιδεύσεις όσο γίνεται περισσότερο το παιδί, με τη βοήθεια των ειδικών. Αλλά να θυμάσαι ότι οι συνάψεις του εγκεφάλου δημιουργούνται, σχηματίζονται πολύ πιο γρήγορα στην μικρή ηλικία και πολύ πιο αργά όσο μεγαλώνεις. Είναι ένας φουγκάρι έτοιμο για γνώση. Ακόμα και αν το παιδί έχει ιδιαιτερότητες, ανήκει σε αυτή την κατηγορία, οι ειδικοί ξέρουν να μπουν στο μυαλό του παιδιού, να το εκπαιδεύσουν με δοκιμασμένες, ακαδημαϊκά αποδεδειγμένες και στην εμπειρία της ζωής μεθόδους. Όμως, πόσες ώρες θα δει ο ειδικός το παιδί, και ας έχει τις καλύτερες προθέσεις. Μία, δύο, πέντε. Εμείς όταν τον φέραμε εδώ, τον ανέλαβε ένα πανεπιστήμιο, το Λατρό, που έκανε ένα πειραματικό πρόγραμμα τότε για τα παιδιά με τον αυτισμό, με ένα τρόπο εκπαίδευσης που ήταν το σύστημα Denver. Ήταν πειραματικό, αλλά ήταν ένα πολύ σοβαρό πανεπιστήμιο. Μας δέχτηκαν λοιπόν εδώ και το είχαν 5 ώρες την ημέρα το παιδί. Με απεσταλμένους από 2 πανεπιστήμια της Νέας Υόρκης που είχαν αναπτύξει τη μέθοδο, σε συνεργασία με τους Αυστραλούς ειδικούς εδώ. Είχαν πέσει πάνω τη ειδική δηλαδή. Το ζήτημα είναι ότι αυτό που μας είπαν από την αρχή είναι ότι εμείς θα κάνουμε ό,τι μπορούμε και ό,τι πρέπει για το παιδί. Αλλά το σημαντικότερο απ' όλα είναι να σας μάθουμε εσάς, τους γονείς, να εκπαιδεύετε όπως πρέπει το παιδί. Γιατί εσείς είστε μαζί του όλη την ημέρα. Εμείς θα είμαστε λίγες ώρες. Το απόγευμα, το βράδυ, αν σταματήσει να παίρνει σωστές κατευθύνσεις με το φεύγει από το σχολείο, δεν θα τις πάρει στη διάρκεια της ημέρας, θα είναι απλώς κατανάλωση χρόνου. Εάν ξέρετε τι να κάνετε, πώς την ώρα που σερβίρετε φαΐ ή που του δίνετε το φαΐ, να του μεταφέρετε και μηνύματα, εκπαιδευτικά μηνύματα, στις δραστηριότητές του, αλλά να ξέρετε τι να κάνετε. Μας εκπαίδευσαν λοιπόν πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Άνθρωποι διδακτορικά τώρα, μερικοί από αυτούς είναι εξαίσθητες προσωπικότητες στην έρευνα στον αυτισμό, παγκοσμίως πια. Αλλά η μέρη μνάτος ήταν οι γονείς, να εκπαιδεύσουμε τους γονείς. Να πω ότι από τα 10 περίπου παιδιά που πήραν στο πειραματικό αυτό σύστημα, γιατί μετά εξαπλώθηκε και χρησιμοποιείται ευρέως, και τα 10 παρουσίασαν πάρα πολύ σημαντική βελτίωση. Πάνε πολύ καλά στη ζωή τους. Μερικά, όπως ο δικός μου, που ήταν έτσι κι αλλιώς στην αρχή του φάσματος, όπως λέμε, δεν ήταν πολύ βαριά περίπτωση, βελτιώθηκε τόσο ώστε με συνεχείς ελέγχους στο Πανεπιστήμιο Λατρόμπα, αφού πλέον είχε φύγει από το πρόγραμμα και είχε πάει στο δημοτικό, αποφάσισαν στην ηλικία των 9 ετών, με τις διαγνώσεις που κάνανε, ότι δεν υπάγεται πλέον καθόλου, με βάση την τίμηση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, στο φάσμα του αυτισμού. Δηλαδή, στην πράξη, καταφέραμε και κάναμε ανάκληση. Δεν είναι συνηθισμένο αυτό, αλλά από τη στιγμή που το παιδί είχε μια απόλυτα φυσιολογική ζωή, σε κανονικό σχολείο, με κανονικούς φίλους, με κανονικές δραστηριότητες, και καμία ένδειξη πια ότι ήταν στο φάσμα, ήταν περήφανοι και οι ίδιοι.
Σας το λέω για να τριχιάζει. Μας είπανε και εμείς δεν το έχουμε ξανακάνει, αλλά επιστημονικά κάνουμε ανάκληση. Και λέκω, ήταν φυσικά η στιγμή που θα μας μείνει αξέχαστη σε μια πολύ δύσκολη προσπάθεια. Λέκω, αυτό είναι ένα εξαιρετικό νέο που σημαίνει και πρακτικά και επιστημονικά ότι ένα παιδί με τις κατάλληλες παρεμβάσεις μπορεί να εξέλθει του φάσματος του αυτισμού. Έτσι, ο γιος είναι ένα παράδειγμα. Ναι, να πούμε, είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε το εξής βέβαια και το πόσο πιο απλά γίνεται. Ας σκεφτούμε το φάσμα του αυτισμού ως μια κλίμακα από το 0 έως το 10. Όλα τα παιδιά με τη σωστή μέθοδο κατεβαίνουν αριθμούς ανάλογα με το που, από πού ξεκίνησαν. Υπάρχουν βαριές περιπτώσεις αυτισμού, μέτριες, πιο ήπιες. Αν είσαι λοιπόν στο 4 και με την εκπαίδευση σε φέρουν στο 2, είσαι μια χαρά. Αν είσαι στο 6 και σε φέρουν στο 3, είσαι πολύ καλύτερα από το να έμενε στο 6. Δεν είναι λοιπόν δεδομένο ότι μπορούν πολλά παιδιά να βγουν από, από το φάσμα ή να τους αναγνωρίσουν κάτι τέτοιο, αλλά η σημαντική βελτίωση και η δυνατότητά τους να ενταχθούν σε μια κανονική ζωή, αυτό είναι το κέρδος της εκπαίδευσης των παιδιών με αυτισμό, από όσο νωρίτερα γίνεται. Αλέκο, εκτός από αυτή την ολιστική, θα έλεγα, προσέγγιση που ακολουθείται στην Αυστραλία, δηλαδή όπου εκπαιδεύουν και τους γονείς, επειδή βεβαίως το παιδί δεν είναι μόνο 5 ώρες, είναι 24 ώρες. Έτσι που μπορεί να χρειάζεται προσοχή στην αρχή. Ποιες άλλες διαφορές έλεγες ότι υπάρχουν σε σχέση με ό,τι ισχύει που έχει πολύ καλή επαφή με την Ελλάδα? Οικονομική στήριξη. Η οικονομική στήριξη από την Αυστραλία. Η κατανόηση και η αλληλεγγύη. Η αίσθηση το ότι ανήκει σε μια κοινότητα που σε αποδέχεται. Να σας το πω απλά. Είναι μάλλον απίθανο να κοιτάξει Αυστραλός πλαγίως ένα παιδί με αυτισμό στο σούπερ μάρκετ. Ή να μην χαμογελάσει τη μητέρα. Ή να μην τη ρωτήσει αν χρειάζεται κάτι, αν το παιδί είναι σε μια κρίση εκείνη τη στιγμή και πετάει τα πράγματα κάτω. Μην περιμένετε έξαιρες αντιδράσεις και καμία πολίτρια να τον κυνηγάει με το παπούτσι. Αντιθέτως, θα δείτε ανθρώπους να πάνε να τη βοηθήσουν, να τη στηρίξουν και για οτιδήποτε χρειαστεί. Η αλληλεγγύη, η αίσθηση της κοινότητας, η αίσθηση του ότι σε στηρίζουν είναι διαρκής. Πάντα θα υπάρχουν εξαιρέσεις, αλλά σας βεβαιώνω ότι είναι τόσο μειοψηφικές που εγώ δεν τις έζησα ποτέ εδώ. Και βέβαια αυτό λέει φορά και τα σχολεία, έτσι. Δεν θα δεχτεί, ας πούμε, ένα τέτοιο παιδί bullying, έτσι όπως σας συνέβαινε στην Ελλάδα, που δυστυχώς συμβαίνει, έτσι, λόγω της διαφορετικότητας. Υπάρχει και εδώ bullying, γιατί είναι εθνικό σπορ. Δηλαδή, είναι από τις χώρες, οι αγγλοσαξονικές χώρες και η Αυστραλία και η Αμερική έχουν το bullying. Μπορώ να σας πω με βεβαιότητα ότι ο γιος μου δεν δέχτηκε ποτέ bullying. Ποτέ. Είναι τώρα Δευτέρα Γυμνασίου. Ούτε μία φορά. Γιατί τα σχολεία λειτουργούν ως κοινότητες. Φρόντισαν να τον πηγαίνω και σε μικρά σχολεία, δηλαδή δεν έχει 2 και 3.000 μαθητές, αλλά 100 και 150. Οι δάσκαλοι έχουν το νου τη συνέχεια. Ξέρουν, το δηλώνει ότι το παιδί είναι στο φάσμα και έχουν το νου τους, δεν θα τους ξεφύγει. Και σας το λέω, το υπογράφω δηλαδή, ότι για 11 χρόνια με τα 8 μαθητική ζωής, bullying δεν δέχτηκε το μία φορά. Αλέκο, για εσένα και τη σύζυγό σου, αυτό ήταν μια μακρά διαδικασία. Έτσι, να μεγάλωσε το παιδί αυτό και να εξελιχθεί σύμφωνα με όσα μας είπες. Τι σας έχει αφήσει αυτή η διαδικασία? Πέρα από την ικανοποίηση του αποτελέσματος, να βλέπεις ένα παιδί που ζει μια φυσιολογική ζωή, πηγαίνει, κάνει box, καλός κολυμπητής, κάνει ποδήλατο, έχει φίλους. Πλέον δεν αναφέρεται κανείς στο φάσμα του αυτισμού. Άλλωστε, και ο ίδιος μας το έχει αποκορεύσει. Λέει, εγώ πάω γυμνάσιο τώρα, μην ξαναπείτε ότι έχω αυτισμό. Δεν έχω αυτισμό, το καταλάβατε? Το καταλάβαμε. Αλλά αυτό που μας έχει μείνει ήταν ότι υπήρχαν στιγμές που από την υπερπροσπάθεια ήταν 24 επί 7 για πολλά χρόνια. Λυγήσαμε. Και οικονομικά ήταν τρομακτικά δύσκολο αυτό που κάναμε. Λυγήσαμε πολλές φορές. Τώρα τις θυμόμαστε με αγάπη, Σωτήρη, γιατί λέμε, να, αυτές οι στιγμές έφεραν αυτό το αποτέλεσμα. Μπορώ να σου πω ότι υπήρχαν στιγμές που αισθάνθηκα ως άνθρωπος ότι τα παρατάω, δεν μπορώ άλλο. Όμως την άλλη εβδομάδα έβλεπες την εξέλιξη. Και την παράλληλη άλλη εξέλιξη. Και αυτό σου δίνει το κουράγιο. Καταλάβαινες γρήγορα ότι η μέθοδος που ακολουθούν λειτουργεί, βλέπεις αποτέλεσμα. Και εκεί παίρνεις τα κουράγια και συνεχίζεις. Λέκο, η τελευταία μου ερώτηση θα ήταν τι θα συμβούλευε σε τους γονείς οι οποίοι αντιμετωπίζουν αυτό το θέμα. Νομίζω ότι ήδη απάντησες, το κουράγιο είναι η απάντηση. Τι άλλο θα ήθελες να προσθέσεις, τι θα έλεγες στους γονείς που αντιμετωπίζουν αυτό το ζήτημα? Πέρα από την υπομονή και το κουράγιο, χρειάζεται επιμονή. Ο γονιός είναι ο μεγαλύτερος δάσκαλος του κάθε παιδιού, πόσο περισσότερο ενός παιδιού με τις ιδιαιτερότητες στο φάσμα του αυτισμού. Να έχουν τα μάτια τους ανοιχτά για τους ειδικούς που συμβουλεύουν τα παιδιά τους. Και αν θα πρέπει να θυμούνται ένα πράγμα είναι ότι όσο πιο γρήγορα, όσο περισσότερο, το παιδί μαθαίνει και βελτιώνεται. Όσο πιο αργά και όσο λιγότερο, δυσκολεύουν τα πράγματα πολύ. Αλέκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση.
Και βεβαίως εύχομαι ακόμα μια φορά να δεις το γιο σου όπως ακριβώς τον θέλεις. Τιμή μου και σε ευχαριστώ πολύ. Συγχαρητήρια για το αφιέρωμα που κάνεις. Πρέπει όλοι μας να στηρίζουμε αυτούς τους ανθρώπους που χρειάζονται παραπάνω από το μέσο όρο τη δική μας στήριξη. Τέλεια, Λέκο μου. Όπως ό,τι θέλεις, το φτιάχνεις μόνος σου. Εγώ το άφησα να κυλήσει ελεύθερα. Ότι δεν μοντάρω τίποτα, ήταν τέλειο από την αρχή μέχρι το τέλος. Όπως τέτοιο, όπως το περίμενα. Τέλεια μου, Λίγκ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το φτιάξω. Λογικά αύριο στο στέλνω. Και νομίζω ότι βοηθάει πολύ κόσμο. Δηλαδή ότι θα σε ακούσει κόσμο που θα το πει αυτό, νομίζω βοηθείται πολύ κόσμο. Η ουρά περνάει μπροστά. Τέλειο. Αυτό είναι ένα live. Τώρα θα έχει γράψει. Θα έχει γίνει friend. Λοιπόν, έγινε εγώ. Πατάω έντε. Φιλιά, μιλάμε σύντομα για τον καφέ μας, έτσι. Μιλάμε κανονικότατα και σύντομα. Φιλιά και στην σύζυγο. Και εσύ, στον νέα και στο μικρό. Γεια, γεια. Έγινε φίλε μου. Να είσαι καλά. Γεια σας, ευχαριστώ. Εγώ.